Εκδήλωση ενημέρωσης λοιπόν. Είναι ενημερωτική εκδήλωση, είναι για μας, είναι και αποτελεί πάντα κομμάτι της καμπάνιας που κάνουμε για να φέρουμε την Ευρώπη κοντά στους πολίτες. Είμαστε εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το ντουέτο, ας πούμε, θεσμικών οργάνων είναι η πολιτική συμμαχία που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και που ισχυροποιεί κάπως την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί να βρει τις νέες λύσεις, τους νέους τρόπους για να δοθεί στην Ευρώπη η νέα όθηση, η νέα ανάκαμψη που χρειάζεται. Ένα καινούριο εργαλείο το οποίο έχει μόλις προωθηθεί είναι αυτό το πακέτο, το επενδυτικό πακέτο για την Ευρώπη, το οποίο προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι ένα πείραμα νεωτεριστικό με την έννοια ότι επειδή δεν υπάρχουν ρευστά στο δημόσιο, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο είναι να πάρουμε τη ρευστότητα των ιδιωτικών, του ιδιωτικού τομέα, διότι είναι διαγνωσμένο ότι υπάρχει ρευστότητα στην Ευρώπη, στον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο. Το δημόσιο έχει μόνο χρέη, άρα το δημόσιο δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις, από πλευράς εννοούμε μεγέθους. Μπορεί να βάλει όμως, και αυτό είναι αυτό το πακέτο, μπορεί να βάλει ένα μικρό κομμάτι το οποίο θα αποτελεί εγγύηση για το ρίσκο που θα παίρνουν οι ιδιώτες. Προσπαθούμε να το κάνουμε ελκυστικό αυτό το πακέτο, να έχει ελκυστικά έργα, καθοριστικά έργα για την Ένωση, που να αφορούν την ψηφιακή ενοποίηση της Ευρώπης, την ενεργειακή ενοποίηση της Ευρώπης, ούτως ώστε να γίνουν και οι στρατηγικές, να κλείσουμε αυτά που λείπουν στις στρατηγικές επενδύσεις και υποδομές στην Ένωση και συγχρόνως, μέσα από αυτά τα έργα βέβαια, να προωθηθεί η ανάπτυξη και οι νέες θέσεις εργασίας, γιατί μόνο έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό παλεύουμε να ενεργοποιήσουμε κάτι που κοιμάται. Το γίγαντα που κοιμάται, το γίγαντα που έχει ρευστό, αλλά που δεν το βάζει εκεί, πάει και το παίζει στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Είναι τεράστια προσπάθεια, ελπίζουμε να ευοδοθεί. Βλέπετε να πηγαίνουμε σε καλή κατεύθυνση, υπάρχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για τη χώρα? Νομίζω ότι είναι καλή και σωστή η κατεύθυνση. Από εμάς εξαρτιέται και από κάθε κράτος μέλος το πόσο θα πείσουμε ότι αυτά που προτείνουμε είναι υγιή και ανταποδοτικά. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε ο καθένας μας να πάμε να το μαϊμουδέψουμε, ας πούμε, για να κοροϊδέψουμε, δεν γίνεται έτσι. Ο κάθε ιδιωτικός φορέας που θα έρθει να συμμετάσχει θα καταλάβει, και είναι ένα σημαντικό κριτήριο της Επιτροπής που θα κοιτάξει αυτά τα έργα, η βιωσιμότητα και η ελκυστικότητά τους. Δηλαδή, έργα τα οποία δεν έχουν τίποτα το νεωτεριστικό, τίποτα το καινοτόμο, τίποτα το ιδιαίτερο, δεν μπορούμε τώρα να το βάλουμε στο τραπέζι, ας πούμε, για να βρούμε χρηματοδότες. Πρέπει να βάλουμε τα κατάλληλα έργα, να τα σκεφτούμε με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να γίνουν ελκυστικά. Να πω ένα παράδειγμα, ότι κάτι το οποίο στην Ελλάδα λένε, ας πούμε, ότι το να κάνεις τα κτίρια του δημοσίου ενεργειακά πιο αποδοτικά είναι ένα τεράστιο project, το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει κανείς. Εγώ θα έλεγα ότι αν αυτό το κάνουμε ένα καλό πακέτο επενδυτικό, δεδομένου του ότι αυτό βγάζει τα χρήματα του μετά. Δηλαδή, αν δεις πόσο ξοδεύεις για την ενεργειακή του κάλυψη και το μαζέψεις και πεις ότι εγώ θα σου δίνω αυτά που θα έδινα για πετρέλαιο 5 χρόνια, έχει βγει τριπλάσιον η επένδυση. Απλά δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπουν. Αν όμως τους δείξουμε πόσο αυτό είναι ανταποδοτικό, θα τα βάλουν, γιατί μετά θα τα πάρουν πίσω. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει και κέρδος πίσω από αυτό για να έρθει και ο ιδιώτης. Αλλιώς θα παραμείνει εκεί, θα παίζει στο χρηματιστήριο και θα χάνει η πραγματική οικονομία. Πρέπει να στραφούμε στην πραγματική οικονομία, αλλά να στρέψουμε τους ιδιώτες στην πραγματική οικονομία. Είναι η μόνη λύση. Επενδύσεις δηλαδή για ανάπτυξη. Επενδύσεις για ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία και όχι το να τα βγατίζεις. Μόνο να τα έχεις δηλαδή κάπου ή και να έχεις ένα project το οποίο δεν υλοποιείται. Να project τα οποία θα είναι αποτυχημένα, δεν θα έρθει κάποιος, θα είναι ελκυστικά. Πρέπει να προσέξουν όλα τα κράτη-μέλη στην επιλογή των έργων, να είναι τέτοιου τύπου καινοτόμα και πρωτοπόρα, ούτως ώστε να τραβήξουν τους κατάλληλους χρηματοδότες. Και φυσικά υλοποίηση.